Και εδώ λοιπόν μπαίνει το μεγάλο, όπως είπαμε, αυτό ερώτημα. Έχουν το δικαίωμα οι Άραβες και οι λεγόμενοι ως ψευτοπαλαιστίνοι, ακόμα και οι Ισραηλοί Άραβες, να μετατρέψουν σιγά σιγά το κράτος του Ισραήλ και ακόμα και το κράτος του Συνόδου του 67 σε κάτι άλλο, άμα γίνουν η πλειοψηφία, με δημοκρατία, με ειρηνικό τρόπο, να έρθουν και να σου πούν από εδώ και στο εξής, από το κράτος θα ανήκει σε δύο έθνη ή σε κανένα έθνος ή στην πλειοψηφία, στο αραβικό έθνος. Γιατί εκεί πάει το όλο πράγμα, το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα, ο δημογραφικός δαίμονας, που τόσα χρόνια από την εποχή του 70, όταν ο Λαβίνος Μέιρ Καχάνε φώναζε για αυτό το πρόβλημα, οι λεγόμενοι αριστεροί του τότε και ακόμα και οι δεξιοί δεν ήθελαν καν να σκεφτούν ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ενώ σήμερα ακόμα και οι αριστεροί, ακόμα και οι ακροαριστεροί στο Ισραήλ, όλοι ξέρουν να μιλούν για το δημογραφικό πρόβλημα, δίνοντας ο καθένας τις δικές του ψεύτικες λύσεις. Γιατί έρχονται και σου λένε, για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, ας δώσουμε την Ιουδαία και Σαμάρια και Γάζα στους Άραβες και έτσι γλιτώνουμε από τα 3 και κάτι ως 4 εκατομμύρια Παλαιστινίων, ψευτοπαλαιστινίων που υπάρχουν εκεί. Αλλά κανείς δεν σκέφτεται το επόμενο βήμα, που είναι η εχθρική προς το Ισραήλ, δυστυχώς, Άραβες της Γαλιλαίας. Η σχεδόν η πλειοψηφία των Ισραηλινών Αράβων, που σου λένε ότι είναι και αυτοί Παλαιστινοί, ότι είναι και αυτοί αντισιωνιστές και αποτελούν 1,5 περίπου εκατομμύριο μέσα στο υπόλοιπο Ισραήλ, ως Ισραηλινοί Άραβες. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει σταματήσει και θα συνεχίζει να διαιωνίζεται, γιατί αυτός είναι ο σκοπός των Αράβων. Η τελική, είτε αυτόματη, είτε σε στάδια καταστροφή, τελική λύση, καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και εδώ βέβαια να πούμε και το άλλο. Από πού και ως πού υπάρχει παλαιστινιακός λαός. Έχετε ο Μπαχμούτ Αμπάς, ο Αμπού Μάζεν, και μας το παίζει έξυπνος λέγοντας ότι δεν δέχεται να το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος. Γιατί, ιστορικά μιλώντας, ηθικά μιλώντας, υπάρχει καν παλαιστινιακός λαός? Υπήρχε ποτέ παλαιστινιακό κράτος? Υπήρχε ποτέ παλαιστινιακή αυτόνομη αραβική μουσουλμανική οντότητα? Ποτέ των ποτών δεν υπήρχε ιστορικά. Ενώ ο εβραϊκός λαός έχει άμεση σχέση με τη γη αυτή, τη γη του Ισραήλ. Οι πρόγονοί του ζούσαν εκεί πέρα. Θα μου πείτε πριν χιλιάδες χρόνια. Ναι! Αλλά από εκεί πέρα δημιουργήθηκε ο εβραϊκός λαός. Μέσα σε αυτή την γη. Εκεί το λύκειο της εβραϊκής ιστορίας. Και εκεί πάντα ήθελε να ξαναγυρίσει. Από την οποία αυτή η γη έφυγε χωρίς τη θέλησή του. Τη στιγμή που οι Άραβες, αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ήρθαν ως κατακτητές αυτή την γη. Και δεν ενδιαφερόντουσαν εξ αρχής για τη γη του Ισραήλ. Ήταν ακόμα ένα κομματάκι μέσα στις όλες αυτές τις κατακτήσεις τους. Θυμήθηκαν τη γη του Ισραήλ ως κάτι το ξεχωριστό μόνο όταν είδαν το εβραϊκό σιωνιστικό κίνημα να αρχίσει να ανθεί και να παίρνει δύναμη και να ενισχύεται. Ως αντίδραση. Και ως τίποτε άλλο. Και έρχονται σήμερα και μας μιλάνε για τον λεγόμενο παλαιστινιακό λαό. Το όνομα καν Παλαιστίνη δεν είναι αραβικό. Τι είναι Παλαιστίνη? Βγαίνει από τη λέξη Φιλιστέα, ναι. Αλλά οι λεγόμενοι αρχαίοι Φιλιστέοι, οι οποίοι σήμερα δεν υπάρχουν, λαός που εξαφανίστηκε στην πάροδο των αιώνων, δεν ήταν Άραβες. Οι Φιλιστέοι δεν ήταν καν φυσικά μουσουλμάνοι. Ήταν ίσως φίλο που κατέβηκε από το βορρά και πέρασε ίσως διαμέσου της Κρήτης ή της Κύπρου και κατέληξε στην λωρίδα της Γάζας και στα νότια παράλια του Ισραήλ. Ναι, κάτι άλλο, οι Φιλιστέοι, μπορεί να πούμε ότι οι αρχαίοι Φιλιστέοι κατοικούσαν στα νότια παράλια του Ισραήλ και στην Ασκελών, στη Γάζα, στην Γκάντ, αλλά ποτέ δεν φτάσαν να ζήσουν στη Χεβρώνα, ποτέ δεν φτάσαν να ζήσουν στην Σιχέμ, στην Μπετλέχεμ, οι λεγόμενοι αρχαίοι Φιλιστέοι, οι οποίοι δεν ήταν καν, όπως είπαμε, Σημίτες, δεν ήταν Σημιτικό φύλο, δεν ήταν υπομένως ούτε καν Άραβες. Και το όνομα Φιλιστέα, Παλαιστίνη, το εφεύραν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι κατακτητές, οι οποίοι για να σπηλώσουν τους Εβραίους επαναστάτες, δύο θαραλέες εβραϊκές επαναστάσεις έκανε ο εβραϊκός λαός, ο κατακτημένος εβραϊκός λαός εναντίον των κατακτητών Ρωμαίων. Η πρώτη ήταν το 70-72 μετά Ιησού, η λεγόμενη
μεγάλη επανάσταση, μέλο τα καντόλ, η επανάσταση των ζηλωτών, η οποία δυστυχώς πνίγηκε στο αίμα. Οι Ρωμαίοι ήρθαν, κατέστρεψαν τον δεύτερο ναό, ιερό ναό, στην Ιερουσαλήμ. Και το τελευταίο φρούριο αυτής της επανάστασης ήταν το φρούριο των ηρωικών θαραλέων πολεμιστών της Μασάντα, της Ματσάντα, όπου έπεσαν οι ίδιοι με τα δικά τους σπαθιά προκειμένου να μην γίνουν σκλάβοι των Ρωμαίων. Ή το φρούριο της Γκάμλα στην περιοχή του Γκολάν. Μετέπειτα είχαμε την άλλη επανάσταση, μετά από 60 και κάτι χρόνια, την επανάσταση του πολεμιστή Σιμών Μπαρ Κοχμπά και του μεγάλου ραβίνου Ραβί Ακίβα, όπου και οι δυο τους ήταν οι αρχηγοί της δεύτερης επανάστασης, επανάστασης του Μπαρ Κοχμπά εναντίον των Ρωμαίων, που και αυτή δυστυχώς πνίγηκε στο αίμα. Και το τελευταίο φρούριο που έπεσε ήταν το φρούριο του Μπεϊτάρ, λίγο κοντά στην Ιερουσαλήμ. Και οι Ρωμαίοι, για να σπηλώσουν τους Εβραίους εκείνη την εποχή, ήρθαν και είπαν από εδώ και στο εξής, αυτή η περιοχή θα ονομάζεται όχι ως επαρχία της Ιουδαίας, όπως λέγονταν μέχρι τότε, ή Ισραήλ, αλλά θα λέγεται ως επαρχία της Παλαιστίνης. Και είπανε ποιοι ήταν οι πιο σκληροί εχθροί των Εβραίων στα πιο αρχαία χρόνια, οι Φιλιστέοι. Άρα για να τους σπηλώσουμε θα ονομάσουμε την περιοχή Φιλιστέα, Παλαιστίνη. Από εκεί βγήκε το όνομα. Τη στιγμή που οι Παλαιστίνοι και οι Φιλιστέοι, αρχαίοι Φιλιστέοι, δεν υπήρχαν καν στην περιοχή πια εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από την εποχή του βασιλιά Δαβίδ. Και έρχονται και μας λένε σήμερα ότι αυτοί είναι οι κύριοι της περιοχής. Όχι. Οι Παλαιστίνοι, οι ψευτοπαλαιστίνοι, είναι καπηλευτές της ιστορίας, της πραγματικότητας, όπως ακριβώς είναι καπηλευτές και οι Σκοπιανοί. Ναι, γιατί εμείς σαν Έλληνες δεν μας αρέσει ότι οι Σκοπιανοί έχουν καπηλεύονται το όνομα της Μακεδονίας, τα σύμβολα της Μακεδονίας, αρχές Μακεδονίας ή το Μεγαλέξανδρο. Γιατί λοιπόν υποστηρίζουμε μερικές φορές αυτούς τους καπηλευτές Παλαιστινίους? Αμήν τι άλλο, οι Σκοπιανοί ίσως έμαθαν το μάθημά τους από τους Παλαιστινίους. Και αύριο μεθαύριο, αν δούμε τους μουσουλμάνους της Θράκης να σηκώνουν μπαϊράκι και να ζητούν αυτονομία στην Θράκη, όπου εκεί μάλιστα έχουν γίνει και πλειοψηφία, ναι, δημογραφικά, μην κλεγόμαστε, γιατί εμείς υποστηρίζαμε τους ψευτοπαλαιστινίους και λέγαμε, μα έτσι κι αλλιώς δημογραφικά είναι η πλειοψηφία στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο, και ως Έλληνες επιπλέον.